Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας, καλημέρα. Καλά, καλά, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μεϊμαράκης βρέθηκε σήμερα στο νομό Σερών και πιο συγκεκριμένα στην ακριτική Ροδόπουλη, όπου τον υποδέχθηκαν θερμά οι υποψήφοι βουλευτές, φίλοι και στελέχη του κόμματος. Ο Βαγγέλης. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα. Όλα καλά. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης βρέθηκε στο νομό Σερών στο πλαίσιο των επισκέψεων της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών της 25ης Ιουνίου και συνομίλησε αρχικά με ανθρώπους της Λαϊκής Αγοράς και κατοίκους της Ροδόπουλης και των γύρω χωριών, αφού η πρώτη του βόλτα ήταν στη Λαϊκή Αγορά και στους ανθρώπους του Μόχθου. Αγόρες δώσαμε πολλούς μας. Να είσαι καλά, πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα. Καλημέρα, καλά. Κύριο Καπαλίδη. Γεια σου. Πρόεδρε μου, καλά είσαι. Να είσαι καλά και καλές δουλειές. Και να βλέπετε λίγο του λαού του ξεχασμένου. Έτυχε και ο κορονοϊός και χαθήκαμε. Θα βρισκόμασταν πιο τακτικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά, καλά, μια χαρά. Με υγεία, υγεία. Πού είναι ο Άκης, πού είναι. Καλά, κύριε Ιορδάνη. Καλά, Βαγγέλα. Είστε καλά, πάντα καλά. Καλά, ο κύριος Μεϊμαράκης εισέπραξε την αγάπη και την αποδοχή του κόσμου και ζήτησε από όλους να προσέλθουν στις κάλπες και να αναδείξουν κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει αποδείξει ότι έχει πρόγραμμα για τη χώρα και μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις που προκύπτουν σε μείζωνα ζητήματα όπως το προσφυγικό, η οικονομία και τα εθνικά θέματα. Καταρχήν να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που βρίσκομαι στην πατρίδα του ιδρυτή του κόμματός μας, του αημνήστου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Να σας πω ότι θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους πολίτες των Σερών για ένα πολύ καλό ποσοστό που έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όπως ξέρετε, το καλύτερο είναι εχθρός του καλού, το περισσότερο είναι εχθρός του προηγούμενου. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα, μπορούμε να πείσουμε ακόμα περισσότερους πολίτες. Είμαστε το κόμμα εκείνο που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την πορεία της χώρας με σχέδιο, κοστολογημένο και πρόγραμμα. Αποδείξαμε ότι έχουμε έναν πολύ καλό διαχειριστή, μάνατζερ των κρίσεων, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που διαχειρίστηκε συνεχόμενες κρίσεις από την ημέρα που ανέλαβε, το μεταναστευτικό, προσφυγικό, το κορονοϊό, την ενέργεια, τον πόλεμο. Οπότε απαιτείται αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια κυβέρνηση ομοιογενής, με ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα, με ικανό management για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουμε και να συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό έργο με την εμπιστοσύνη των πολιτών. Πάντως βλέπουμε ότι οι πολίτες είναι δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι δίπλα στη Νέα Δημοκρατία και αυτό και έδωσαν ένα τόσο υψηλό ποσοστό και φαίνεται τώρα από τις δημοσκοπήσεις ότι σας πιστεύουν ακόμη περισσότερο και θα σας δώσουν την αυτοδυναμία που χρειάζεστε για να κυβερνήσετε. Γι' αυτό μαχόμεθα, γι' αυτό είμαστε μπροστά. Εμείς πιστεύουμε ότι όσο πιο μεγάλη πλειοψηφία έχουμε, τόσο πιο μεγάλη ευθύνη έχουμε.
και πιστεύω ότι θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε άλματα στη θητεία που μας έρχεται. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας, ο κ. Μεϊμαράκης, συνοδευόμενος από τους υποψήφιους βουλευτές του νομού, τον πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕΠ, βρέθηκαν στην Ηράκλεια, όπου πραγματοποίησαν επίσκεψη σε εμπορικά καταστήματα, καφέ και χώρους εστίασης, ενώ ο κ. Μεϊμαράκης εκεί είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επιχειρηματίες, εργαζομένους και να ανταλλάξει απόψεις με εκπροσώπους αρχών και φορέων της περιοχής, μεταφέροντας το κυβερνητικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλό ποσοστό το οποίο πήραμε, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε καλύτερα, και ξέρετε πάντα ότι το καλύτερο είναι και ο εχθρός του καλού. Και πάντα υπάρχει το καλύτερο, πάντα υπάρχει το περισσότερο και πάντα υπάρχει ο αγώνας και η αγωνία για να πάμε καλύτερα. Θεωρώ ότι αυτή η εκλογή είναι ένα σημαντικό σταθμός για την ιστορία του τόπου, γιατί με την πλειοψηφία που θα έχει η Νέα Δημοκρατία, πρώτα ο Θεός, και με την ισχυρή κυβέρνηση, θα κάνουμε όλα τα άλματα να πετύχουμε να είμαστε από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες μας να ζήσουν πολύ καλύτερα από το παρελθόν. Θεωρώ ότι είναι κρίσιμη όμως αυτή η μάχη. Λίγες μέρες μας μένουν. Εσείς ξέρετε ποιοι πολίτες δεν πήγαν να ψηφίσουν ή ψήφισαν κάποιο άλλο κόμμα. Η ώρα δεν είναι για πειραματισμούς. Αυτοί που ψήφισαν κάποιο άλλο να το σκεφτούν καλύτερα, ή αυτοί που απήχαν. Γιατί έτσι πειραματιστήκαμε και τις προηγούμενες φορές, το 2015 ξέρω εγώ, και τελικά εκεί που ήταν να πληρώσουμε 2 δις με το Μέιλ Χαρδούβελη, φεσωθήκαμε 100 δις πειραματιζόμενοι αν μπορούμε να βγούμε από την Ευρώπη και πώς θα πάμε. Λοιπόν, η χώρα δεν έχει περιθώρια για πειράματα. Άλλωστε δεν υπάρχει και εναλλακτική λύση. Δεν, όπως βλέπετε, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν μείνει στους όρους τους πολιτικούς του 2015. Όμως αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2023. Το πλαίσιο είναι διαφορετικό, η χώρα έχει ξεφύγει, έχουν έρθει επενδύσεις, έχουν ανοίξει θέσεις εργασίας, υπάρχουν θετικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας, στον τομέα του εμπορίου, στους μικρομεσαίους, και πιστεύω ότι αυτά θα μας δώσουν και τη δυνατότητα να κάνουμε το μεγάλο άλμα. Μην τα διακινδυνεύσουμε λοιπόν. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης κάλεσε τον κόσμο την Κυριακή να προσέλθει στις κάλπες και να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, καθώς είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να βοηθήσει την χώρα. Αυτό θα πρέπει αυτές τις μέρες να κάνετε τηλέφωνα, να βρείτε άλλον έναν που μας έχει ξεφύγει. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, ναι, τι πρέπει να κάνετε, και είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε. Ένας να φέρει άλλον έναν, ναι, η Ελλάδα θα πάει πολύ πιο μπροστά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, θα κάνουμε το καθήκον μας και θα ανταποκριθούμε. Και θέλω να πιστεύω ότι από τη Δευτέρα η Ελλάδα θα έχει πάρει το δρόμο της ανάπτυξης, το δρόμο που θα φέρει δουλειές, το δρόμο που θα ανεβάσει τους μισθούς, που θα φέρει εισόδημα στους αγρότες μας και στους γεωργούς μας και στους κτηνοτρόφους μας, και θα μπορέσουμε όλοι να ζήσουμε καλύτερα. Με αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ πολύ, την Κυριακή όλοι στις κάλπες, για να μπορέσουμε να αποδείξουμε αυτό που πρέπει. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Η επίσκεψη στην Ηράκλεια ήταν άκρως επιτυχημένη, με τον πρόεδρο της ΔΕΠ, Θεόδωρο Καμπούρη, που συνόδευσε τον κύριο Μεϊμαράκη σε όλους τους σταθμούς του, να καλεί τον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες και να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Αύριο ακολουθεί ακόμη ένα κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, που θα αποτελείται από τους κύριους Βαρβιτσιώτη και Καλαφάτη, όπου θα πραγματοποιήσουν περιοδεία στην Υγρίτα και τη Νέα Ζύχνη. Μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, μια περιοδεία με τον πρώην Υπουργό, τον Ευρωβουλευτή μας, τον επικεφαλή, τον κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Μην ξεχνάμε ότι εδώ στην περιοχή είχαμε ιδιαίτερες δεσμούς με την ΟΝΕΔ. Είχαμε κάνει πολλές εκδηλώσεις, κατά θυμούνται εδώ οι παλιότεροι, η ΟΝΕΔ Δασοχωρίου και η ΟΝΕΔ Βαλτερού στο Δασοχώρι, μια μεγάλη εκδήλωση, όταν πρόεδρος είναι ο ΟΝΕΔ ο κύριος Μεϊμαράκης. Οπότε πολλοί κόσμος εδώ συγκινήθηκε και ο ίδιος όταν του θύμισαν αυτή την εκδήλωση. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο λαό, καθημερινά φτάνουμε στον λαό. Οι περιοδίες μας συνεχίζονται και αύριο με το επόμενο κλιμάκιο, με τον κύριο Βαρβιτσιώτη και τον κύριο Καλαφάτη που έρχεται. Θα πάμε στον υπόλοιπο νομό. Είμαστε παντού. Θα συνεχίσουμε με τα στελέχη μας, με τους υποψηφίους βουλευτές και τα κομματικά στελέχη, και όλους να γυρίσουμε όλο τον νομό, σπιταμή προς σπιταμή. Τα ψηφοδέλτια μας μοιράζονται. Είμαστε έτοιμοι για τις κάλπες. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ θετικό το αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία στον νομό Σερών. Δυναμία, είπε ο κ. Μεϊμαράκης.
εξέρχεται, είναι κοντά. Έτσι νομίζουμε όλοι και το βλέπουμε νομίζω.